κύριε Τσιάρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Και βεβαίως αυτήν την ημέρα μονοπολεί το ενδιαφέρον το ειδησιογραφικό. Το τι γίνεται στη γειτονική χώρα, κύριε Μανατίδη, μια και που το χαρτοφυλάκιό σας ασχολείται με τα θέματα και της γείτονος. Μετά τις δηλώσεις Ερντογάν έχουμε αντιπαράθεση και ανακοίνωση βεβαίως του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο ναι μεν αποφεύγει να αναφερθεί στη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά ανοίγει ένα κεφάλαιο ουσιαστικά γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Κύριε Σκάλκο, έχει απαντηθεί και από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών όλο αυτό το οποίο έχει υποκύψει τις τελευταίες ημέρες, το οποίο όπως και οι αναλύσεις σας και οι προηγούμενοι που είχατε εδώ, αλλά συνολικά η εκτίμηση είναι ότι απευθυνόταν και απευθύνεται σε ένα εσωτερικό ακροατήριο. Το έχουμε καταδικάσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με ανακοίνωσή του, με δήλωσή του μετά από το ΚΙΣΕΑ. Νομίζω ότι το θέμα το μόνο που έχουμε συζήτηση, γιατί άφησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας ότι υπάρχουν διάβλοι με τους οποίους συζητάμε και άλλα θέματα, το μόνο που υπάρχει είναι το θέμα της φιλοκοπίδας. Τίποτε άλλο. Ναι, αλλά έχουμε το κακό προηγούμενο του 96 με τα ίμια, κύριε Υπουργέ. Οπότε αυτό μπορεί να είναι για εσωτερική κατανάλωση μεν, αλλά πάνω σε δικά μας δεδομένα και ιστορικά και επιχειρησιακά έρχονται και πατάνε και κουβεντιάζουν. Κύριε Σκάλκο, όλα αυτά αποτιμώνται. Όλο το τελευταίο διάστημα υπήρξε μία προσέγγιση ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία με τα ανώτατα συμβούλια κυβερνητικής συνεργασίας και το δεύτερο και το τρίτο, το δεύτερο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, το τρίτο στην Αθήνα και το τέταρτο που έγινε στη Σμύρνη. Θεωρώ και θα πρέπει οι δύο χώρες να εστιάσουν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουν και στη συνεργασία, την καλή συνεργασία, η οποία βοηθάει και τις δύο χώρες. Οποιαδήποτε άλλη, αν θέλετε, συζήτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας, η οποία προσπαθεί να τη στρέψει σε μια κατεύθυνση, νομίζω ότι θα πρέπει να την αποτρέψουμε. Εκτιμάται αυτό. Αυτό αυτή τη στιγμή αποτιμάται, νομίζω ότι και θα πρέπει να σταματήσει για το συμφέρον και τη ίδια τη Τουρκία. Αν τώρα αυτό αποτελέσει στοιχείο μια ανανεωμένη ή σε άλλη κατεύθυνση δική τη πολιτική, θα φανεί αυτό. Σα κατηγορούν πάντως πρώτον ότι αργήσατε να απαντήσετε. Και δεύτερον, για αυτήν την περιβόητη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι χαθήκατε στη μετάφραση. Απλώς τι έχετε να πείτε επ' αυτού? Εντάξει, τώρα για τη μετάφραση έγινε κάτι, διορθώθηκε αμέσως. Δεν υπήρχε ένα θέμα στη μεταφορά του ελληνικού κειμένου στο αγγλικό. Η ουσία του θέματος ποια είναι? Η ουσία του θέματος είναι ότι απαντήσαμε σαν Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, το timing, το πώς απαντάς, ποιος απαντάει και γιατί απαντάει, εκτιμάται κάθε φορά. Δεν είναι. Και βλέπεις την κλιμάκωση το που πηγαίνει. Γίνονται συγκεκριμένα βήματα και συγκεκριμένες κινήσεις. Νομίζω ότι και όλα τα κόμματα έχουν σταθεί και έχουν απαντήσει στην κατεύθυνση την οποία έχει δώσει και το ίδιο το ΙΠΕΞ με την ανακοίνωσή του, και σε κάθε περίπτωση έχει απαντηθεί κάθετα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Το μόνο θέμα το οποίο συζητιέται στα βάση του διεθνούς δικαίου, βεβαίως, και του δικαίου της θαλάσσης κλπ., είναι το θέμα της αφιλοκοπίδας. Τίποτε άλλο. Μάλιστα, να ρωτήσουμε τον κύριο Τσιάρα, θα ήθελα μόνο αν θεωρείτε ότι αυτό που έγινε είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πάντα είχε την άποψη ότι τα ζητήματα, ειδικά της εξωτερικής πολιτικής, πρέπει να είναι έξω από οποιαδήποτε μικροκομματική αντιπαράθεση. Δυστυχώς δεν ζήσαμε αυτή την πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, έχετε